Κύριε Πολίτη, Παγκόσμια ημέρα Δέσποτων Ζώων σήμερα και νομίζω ότι καλύτερο από το να εμφυσίσουμε στα παιδιά την ευαισθητοποίηση πάνω στο κομμάτι των αδέσποτων ζώων, πράγμα που και στην ελληνική πραγματικότητα το βλέπουμε συχνά. Έχετε οργανώσει σήμερα μια πολύ όμορφη δράση και με κτηνιάτρους αλλά και με εκπαιδευτή σκύλων και νομίζω ότι μπορούν και οι ίδιοι να μας πούνε καλύτερα για την σημερινή δράση. Εσείς ως διευθυντής που διοργανώνετε αυτή την δράση, πώς είδατε τα παιδιά να ανταποκρίνονται σε αυτό, και να δώσουμε το λόγο μετά στους κυρίους. Βεβαίως, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ. Σήμερα είναι Πανελλήνια Σχολική ημέρα Φιλοζωίας, σύμφωνα και με την εγκύκλιο του Υπουργείου. Οπότε σε κάθε σχολείο οργανώνει κάποιες δράσεις ακριβώς για αυτό που είπατε, για να ευαισθητοποιήσουμε τα παιδιά σχετικά με τη φιλοζωία, σχετικά με τη φροντίδα των ζώων και για το πώς πρέπει να τους συμπεριφερόμαστε. Δυστυχώς, εμείς οι μεγαλύτεροι, μάλλον από ό,τι φαίνεται, δεν τα έχουμε καταφέρει τόσο καλά σε αυτό το κομμάτι. Βλέπουμε καθημερινά γύρω μας διάφορες καταστάσεις, θλιβερές θα τις ονόμαζα, σχετικά με τα ζώα, με τη συμπεριφορά των ανθρώπων απέναντί τους και όχι μόνο. Και ελπίζουμε μέσα από τις δράσεις αυτές, όχι βεβαίως μόνο μέσα από τη σημερινή δράση, αλλά μέσα και από τη γενικότερη στάση μας και στο σχολείο αλλά και στο σπίτι, να η επόμενη μέρα να είναι πολύ καλύτερη για τα ζώα, μιας και μιλάμε για αυτά σήμερα, και σε όλα τα επίπεδα. Σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε στο σχολείο μας τρεις ανθρώπους που πραγματικά έχουν πολλά περισσότερα να πούν στα παιδιά από ότι εμείς. Είναι ο κτηνίατρος, ο κύριος Αντώνης Χατζηνικολάου, τον οποίο ευχαριστούμε πάρα πολύ, έχει φύγει αυτή τη στιγμή από το σχολείο μας. Είναι ο κύριος Αντώνης Πρέκας, κτηνίατρος από την περιφέρεια, και ο κύριος Γιώργος από τον ελληνικό στρατό, που είναι εκπαιδευτής σκύλων, και σίγουρα έχουν πάρα πολύ ενδιαφέροντα και χρήσιμα πράγματα να πούν στα παιδιά, για να τα προσπαθήσουμε όλοι μαζί να τα κάνουμε πράξη. Πρέπει να είστε δύο κυρίως. Νομίζω, κυρία Πρέκα, πρώτα ως κτηνίατρος, να μας πείτε τι ήταν αυτό το οποίο κέντρισε το ενδιαφέρον των παιδιών σχετικά με αυτά που τους είπατε και αν βλέπετε ανταπόκριση από τα παιδιά στην ευαισθητοποίηση στο κομμάτι των αδέσποτων ζώων. Τα παιδιά ήταν ένα πολύ ζωηρό και δύσκολο κοινό, θα έλεγα. Προσπαθήσαμε με απλά λόγια και απλά παραδείγματα και πολύ φωτογραφικό υλικό να τους δείξουμε πώς θα είναι η προσέγγιση των αδέσποτων ζώων καταρχήν, τι είναι αδέσποτο ζώο και γιατί δεν πρέπει να υπάρχει αδέσποτο ζώο και πώς θα φτάσουμε στο σημείο να σταματήσει αυτό το πρόβλημα. Δείξανε μεγάλο ενδιαφέρον, κατανοήσανε πάρα πολλά πράγματα και 5-10 σημεία, αν τους αποτυπώθηκαν, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ θετικό από αυτή την ημέρα σήμερα, από αυτή την εκδήλωση. Πολύ ωραία. Να περάσουμε και στον εκπαιδευτή σκύλο. Νομίζω εσείς ασχολείστε και με τα K9, τα σκύλα, τα ελληνικό σκύλα όπως τα γνωρίζουμε. Ναι, τα ελληνικό σκύλα όπως τα γνωρίζουμε οι περισσότεροι. Τι ήταν αυτό που μεταφέρατε στα παιδιά από την δική σας εμπειρία, αλλά και τι θέλανε να σας ρωτήσουν εκείνα. Προσπάθησα μέσω της δουλειάς μου, της εκπαίδευσης των σκύλων, να μιλήσουμε λίγο γενικά όσον αφορά για τον τρόπο εκπαίδευσης και το πώς, για τη σχέση του ανθρώπου με τους σκύλους. Παρόλο που είναι η Παγκόσμια ημέρα αδέσποτων ζώων, μίλησα πιο πολύ για τα σκυλάκια, που ευελπιστώ μέσα από τέτοιες κινήσεις και μέσα από τέτοιες ομιλίες και δράσεις που γίνονται στα σχολεία να ευαισθητοποιηθεί η νέα γενιά και να σταματήσει αυτό το φαινόμενο των αδέσποτων ζώων και συγκεκριμένα των σκυλιών. Κύριε Πολίτη, κάνατε μία παρέμβαση πριν και είπατε ότι εμείς οι μεγαλύτεροι ίσως να μην ξέρουμε ακριβώς πώς να φροντίσουμε ή πώς να συμπεριφερθούμε σε ένα ζώο και προκειμένου σε ένα αδέσποτο ζώο. Βλέπετε ότι τα νέα παιδιά και τα μικρά παιδιά, τα οποία έχουν και την ευαισθησία αυτή να προσεγγίσουν ένα ζώο, και δεν νομίζω ότι έχουν πλέον διαφορετική νοοτροπία από εμάς. Ισχύει αυτό?
Ισχύει. Το λέγαμε νωρίτερα και με τον κύριο Πρέκα αυτό, ότι έχουμε κληρονομήσει και εμείς έτσι κάποια πράγματα, κάποια καλά, κάποια ίσως κακά, έτσι να μου επιτρέψετε τον όρο. Το σχολείο, ειδικά το δημοτικό σχολείο και των νηπιαγωγείων, να μου επιτρέψετε, η πρωτοβάθμια εκπαίδευση, είναι και ένας από τους βασικούς της ρόλους κι αυτός. Όχι μόνο να μάθουμε στα παιδιά δηλαδή τα γνωστικά μας αντικείμενα, η γλώσσα, τα μαθηματικά, τα κλασικά μαθήματα, αλλά μέσα από και αυτά τα μαθήματα, μέσα και από όλες τις δράσεις, να ευαισθητοποιήσουμε τα παιδιά σε όλους τους τομείς, σε πολλούς τομείς της κοινωνικής μας ζωής. Και βεβαίως η φιλοζωία, ο τρόπος που συμπεριφερόμαστε στα παιδιά, στα ζώα, συγγνώμη, ο τρόπος που πρέπει να τα φροντίζουμε, ο τρόπος που πρέπει να συμπεριφερόμαστε γενικότερα, είναι ένα κομμάτι του σχολείου μας. Οπότε θέλω να πιστεύω και πράγματα που δεν ίσχυαν τόσο πολύ στο παρελθόν. Οπότε, αφού γκράζοντας λίγο και τις ανάγκες της σύγχρονης μας κοινωνίας και εντοπίζοντας τα προβλήματά της, προσπαθούμε να παρεμβαίνουμε, να επεμβαίνουμε για να γίνεται όλο αυτό το κομμάτι λίγο καλύτερο. Μακάρι έτσι να βάλουμε σήμερα, εγώ θα έλεγα, ένα μικρό λιθαράκι για να αλλάξουν κάποιες νοοτροπίες, για να αλλάξουν κάποια πράγματα. Ευχαριστούμε πολύ και να ευχηθούμε και σε άλλες τέτοιες είδους δράσεις που νομίζω ότι έχουν τη δική τους αξία και σημαντικότητα. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και μακάρι όλοι να πάρουμε ένα θετικό μήνυμα από τη σημερινή ημέρα.